Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν απέκλεισε τη λήψη μέτρων για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού της Ελλάδος το 2015 και 2016 όλη η ΡΕΝ, την ώρα που και ο ίδιος αλλά και ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ μετέφθαν για τον Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο τη λήψη αποφάσεων. Στη συνέντευξη τύπου δεν έλειψαν μάλιστα τα έξι αφήξεις και οι οικονομικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέδωσαν την αβεβαιότητά τους στη μη ολοκλήρωση της αναθεώρησης από την Τρόικα, κάτι που αναμένεται στο τέλος του έτους. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η Σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο του 2014 μετατίθενται οι αποφάσεις της Ευρωζώνης για την αξιολόγηση του προγράμματος της Ελλάδας, καθώς και για το μέγεθος του δημοσιονομικού κενού. The discussions between the Troika institutions and the Greek government on the steps taken both in terms of structural reforms as well as fiscal issues, budget problems are still continuing. So for me it's too early to say and I could certainly not pin any number on it. There are fiscal issues which have to be addressed still, but I was also a little surprised by the numbers I heard before the meeting. Όλη η ΡΕΝ πάντως δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων. Because the measures you refer to, I would at least at this stage not exclude any meaningful measures. We'll come back to this, that issue as well. Τίποτα δεν είναι εκτός διαπραγμάτευσης. Όπως εμείς τηρούμε τις δεσμεύσεις μας, έτσι και οι εταίροι θα τηρήσουν τις δικές τους. Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός νέου κουρέματος του ελληνικού χρέους. Στην ερώτηση της ανταποκρίτριας του Αντένα Μέρη Σαρώνη για το αν το Eurogroup μεταθέτει τις αποφάσεις του για την Αθήνα μέσα στο 2014, ενώ είχε δώσει την εντύπωση ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε το Δεκέμβριο, ο κύριος Ντάισελμπλουμ χαρακτήρισε το όλο θέμα παρεξήγηση. No, I think that's a misunderstanding. We will address the issue of financing gaps in the current program. On the basis of the review that will come out at the end of the year. So basically it'll be on our agenda on December. Whether we will finalize the discussion on that issue in December or in January, it will be too soon to say. But it will be on our agenda in December as planned, because we need the data coming out of that review. Πάντως, ο Ολλανδός επικεφαλής του Eurogroup εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα και τις προσπάθειες που καταβάλει για να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα. Αρνήθηκε στον ανακριτή ότι ανήκει στη Χρυσή Αυγή ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα Γιώργος Ρουπακιάς. Ωστόσο, από την απολογία του αναδεικνύεται ότι γνώριζε πολύ καλά τόσο την κατήχηση που γινόταν στα γραφεία, όσο και τα συνθήματα και τους ναζιστικούς χαιρετισμούς. Οι ανακριτές τον προφυλάξαν με την κατηγορία της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και έθεσαν τέλος στον πρώτο κύκλο των ανακρίσεων, αφού την πέμπτη υπόθεση θα περάσει σε εφέτες ανακριτές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εφέτες μπορούν ήδη να αρχίσουν την ανάκριση 10 έως 15 ατόμων, μεταξύ των οποίων και άλλων βουλευτών της Χρυσής Αυγής, ενώ οι ανακριτές έχουν δρομολογήσει ήδη τουλάχιστον τα 20 επόμενα δικαστικά βήματα για την πλήρη εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης. Στο μεταξύ, στα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής βρέθηκαν από το πρωί κλιμάκια του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος προκειμένου να ερευνήσουν τα οικονομικά του κόμματος. Για περισσότερες από 4 ώρες, οι ελεγκτές έκαναν φύλο και φτερό τα βιβλία προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν παραβάσεις. Ο έλεγχος θα συνεχιστεί και τις υπόλοιπες ημέρες. Εφηνιδιαστική επανεμφάνιση του αρχηγού του Επαναστατικού Αγώνα Νίκου Μαζιώτη. Η πολύμινη έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που αναζητεί τον ίδιο και τη σύντροφό του Πόλα Ρούπα έδειξε ότι ήταν ο επικεφαλής ληστείας που σημειώθηκε σε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στα μέθανα Τριζινίας τον Ιούλιο με λία 108.000 ευρώ. Στις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία, ο Νίκος Μαζιώτης εμφανίζεται φορώντας καπέλο, περούκα και γυαλιά ηλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, η αστυνομία φαίνεται ότι έχει χαρτογραφήσει πλήρως τον τρόπο δράσης του καταζητούμενου τρομοκράτη. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή δεν είναι η μοναδική ληστεία για την οποία υπάρχουν υποψίες συμμετοχής του Νίκου Μαζιώτη. Φέρεται να συμμετείχε στην ομάδα που εισέβαλε σε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στο Βελεστίνο τον Αύγουστο με λία 400.000 ευρώ, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή του σε ληστείες στην Ακράτα και τις Πέτσες. Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Μαζιώτης, που έχει εξαφανιστεί από την 1η Ιουλίου του 2012 μαζί με τη σύντροφό του και το παιδί τους, έχει καταδικαστεί ως αρχηγός του επαναστατικού αγώνα σε 50 χρόνια κάθειρξης.
Με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης ξεκίνησε από σήμερα η διανομή του πετρελαίου, η ζήτηση του οποίου ήταν από ελάχιστη έως μηδενική. Πάντως φέτος αυξάνονται οι δικαιούχοι του επιδόματος που θα φτάσουν σχεδόν τις 600.000, ενώ και το επίδομα αυξάνεται από τα 28 στα 35 λεπτά το λίτρο. Ανάλογα με τη ζώνη που βρίσκεται κάθε νοικοκυριό, θα λαμβάνει και την ανάλογη επιδότηση. Όμως φέτος έχουν αυξηθεί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και έτσι θα το λάβουν άγαμοι με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ, έγγαμοι με 40.000 ευρώ και θα προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί και μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα 43.000 ευρώ. Για πρώτη φορά φέτος, οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν και προκαταβολή 25% του επιδόματος, ενώ η εξόφλησή του θα γίνεται με την κατάθεση των τιμολογίων. Τραγικό χτύπημα του εγκέλαδου σημειώθηκε στις Φιλιππίνες. Τουλάχιστον 73 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο και δεκάδες τραυματίστηκαν από τον σεισμό μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τα νότια και κεντρικά νησιά της χώρας. Οι ειδικοί τώρα επισημαίνουν, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι. Έντρομοι κάτοικοι πετάγονται έξω από τα σπίτια και τα καταστήματά τους, καθώς η γη αρχίζει να τρέμει κάτω από τα πόδια τους. Ο πανικός είναι μεγάλος, αφού η σεισμική δόνηση διαρκεί αρκετή ώρα. 7,2 ρίχτερ ταρακούνησαν τις Φιλιππίνες και τόνοι τσιμέντο άρχισαν να πέφτουν σαν τραπουλόχαρτα, καταπλακώνοντας δεκάδες ανθρώπους. Πολλά από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους στο κτίριο της ψαραγοράς, η οποία κατέρευσε στην πόλη Σεμπού. Οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες κάτω από τα ερείπια. Εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο οδικό δίκτυο, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε πολλά νέα και παλαιά κτίρια, όπως ο ιστορικός ναός του Θείου Βρέφους του Κεμπού. Με ασθενοφόρα αλλά και με αυτοκίνητα ιδιωτών, εκατοντάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία για να δεχτούν τις πρώτες βοήθειες. Το επίκεντρο εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλιλιχάν, μιας πόλης με πληθυσμό περίπου 20.000 κατοίκους. Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει απλή εκδήλωση παλιρροϊκού κύματος. Στο χρηματιστήριο της Αθήνας, ο Γενικός Δείκτης Θυμών έκλεισε στις 1.119,99 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,06%. Να ρίξουμε τώρα μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας Στάσο Αρνιακό. Για αύριο Τετάρτη, η μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και από το μεσημέρι στο ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές άστατος θα είναι ο καιρός, με νεφώσεις που θα πυκνώνουν με τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 4 με 6 μποφόρ στα νότια πελάγια όμως θα φτάσουν και τα 7, ενώ η θερμοκρασία σε πτώση θα βρεθεί στα υπηρετικά στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις που προς το βράδυ θα πυκνώσουν, δυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν με βροχές και καταιγίδες κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Νοτιάδες ασθενείς και θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η απογευματινή σας ενημέρωση. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο στα νέα του Αντένα στις 8. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.